Δυστυχώς, πρόσφατα τις τελευταίες μέρες ανέκυψε ένα θέμα με κάποιον ο οποίος παρουσίαζε τον εαυτό του ως μεσίτη, ενώ δεν είναι μεσίτης, δεν έχει άδεια του μεσίτη, άδεια εξασχίσεως, επαγγέλματος, είναι παράνομος μεσίτης, λαθρομεσίτης, πειρατής, όπως θέλετε, καλέστε τον, πείτε τον. Εμφανίστηκε λοιπόν να πουλάει μία επιχείρηση εστίασης και μάλιστα μία από τις καλύτερες επιχειρήσεις εστίασης του Ηρακλείου, χωρίς καν να έχει εντολή από τους ιδιοκτήτες, αλλά και χωρίς να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Μόλις αντιληφθήκαμε αυτό το θέμα και ενημερώθηκα, άμεσα επικοινώνησα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος μου επιβεβαίωσε ότι συμβαίνει αυτό που είχε δημοσιευθεί σε πλατφόρμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινώνησα με αυτό τον κύριο αμέσως για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι αυτός που εμφανίζεται ως μεσίτης, ενώ δεν είναι μεσίτης, επαναλαμβάνω, αδίουχος, είχε απασχολήσει το Σύλλογο και παλαιότερα. Δηλαδή και από το 2001 είχαμε κάνει καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση. Τον είχαν καλέσει, είχε επιβεβαιώσει ότι θα σταματήσει και του είχαν κάνει σύσταση αστυνομική. Παρ' όλα αυτά, το 2023 εμφανίζεται πάλι μπροστά μας. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ανοχή. Χθες ήμουν στο δικαστικό μέγαρο στην εισαγγελία προκειμένου να κάνω καταγγελία εκεί. Με παρέπεμψαν να πάω και στο αστυνομικό μέγαρο που θα πάω σήμερα το μεσημέρι προκειμένου και εκεί να καταθέσω καταγγελία και βλέπουμε μέχρι πού θα συνεχιστεί αυτό, γιατί πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο αυτό της παραμεσητείας, αλλά και διασφάλιση των καταναλωτών. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω και να απευθυνθώ προς τους καταναλωτές να μην εμπιστεύονται όποιος τους δηλώνει ότι είναι μεσίτης. Θα πρέπει, αν δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο κύριο ότι είναι αδιούχος μεσίτης, θα πρέπει να ζητούν είτε τον αριθμό γεμί του. Ο αριθμός γεμί είναι ένας μοναδικός αριθμός που έχει κάθε επαγγελματίας. Είτε να γυρεύουν την ταυτότητα του μεσίτη που ο σύλλογος προμηθεύει τα μέλη του, αλλά προσέξτε όμως, δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι γραμμένος στο σύλλογο ένας μεσίτης είναι παράνομος. Υπάρχουν και αδιούχοι επαγγελματίες οι οποίοι δεν είναι στο σύλλογο. Αυτοί όμως έχουν όλοι έδρα, μια επαγγελματική έδρα, ένα γραφείο, μια επαγγελματική κάρτα. Αν όλα αυτά δεν συντρέχουν, θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στο επιμελητήριο προκειμένου να δουν αν είναι νόμιμος ο μεσίτης, είτε στο σύλλογο. Και να σημειώσω εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Εάν αυτός που εμφάνισε τον εαυτό του ως μεσίτη, χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια, λέω και αυτό το λέω με, είναι πολύ σημαντικό, δεν θα πρέπει να του δίνουν ούτε ένα ευρώ αμοιβή. Δεν δικαιούται να πάρει αμοιβή κάποιος που δεν έχει την άδεια μεσίτη.